Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε. Γεια σας σε όλους. Να είστε καλά, το όνομά μου είναι Ακάς. Είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Κάνουμε και ρούνους βεβαίως. Και στο κανάλι μου θα βρεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Αν είσαι καινούριος, κάνε την εγγραφή σου. Πατήστε όλοι το καμπανάκι στο ενημερώσεις όλες. Είναι πολύ σημαντικό για να σας έρχονται οι ενημερώσεις και ό,τι καινούριο ανεβάζω. Και μην ξεχνάμε ότι έχω και το site μου, στο οποίο στο site μου μπορείς να βρεις 5 δωρεάν υπηρεσίες για σένα, 3 κάρτες, 1 κάρτα, chat με τον Ακάς, online μαντίο και φυσικά το αριθμολογικό προφίλ. Σήμερα το θέμα μας λοιπόν είναι συγκλονιστικό, είναι πολύ δυνατό θέμα, είναι πολύ ανθρώπινο. Έχει να κάνει με την αλήτησα ψυχή, οι μάχες που έδωσες στο παρελθόν και οι μάχες που θα δώσεις. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή, να σας εξηγήσω λίγο ακριβώς τι είναι αυτό. Οι μάχες που δώσαμε όλοι μας, γιατί θα επιλέξω κι εγώ, οι μάχες που θα δώσουμε, γιατί έτσι είναι η ζωή, έχουν να κάνουν με το εξής. Είναι με μια κραυγή, όχι μόνο αγωνίας, αλλά μια κραυγή όσον αφορά και στους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές θέλουμε να πούμε σε έναν άνθρωπο, άνθρωπε μου, προτού με κρίνεις, ας το πούμε, δεν ξέρεις τι έχω περάσει, δεν το λέω μόνο για μένα, το λέω για όλους εσάς σαν εκπρόσωπος, μέσα από την καρδιά μου και μέσα από την ψυχή μου. Προτού σκορπίσεις το δηλητήριό σου και την ασχήμια σου, να το πούμε έτσι, δεν ξέρεις πόσες μάχες έχω δώσει στη ζωή μου και τι έχω περάσει, πόσους φόβους έχω ημερέψει, πόσες ανασφάλειες έχω αγωνιστεί για να ημερέψω και εδώ, πόσα άγρια τέρατα μπορεί να κατατρώνει τα σωθικά μου, πόσες ανασφάλειες, πόσες φοβίες. Πόσες πολλές φορές καταφέρνουμε όμως να στεκόμαστε όλοι παλικαρίσια μετά από κάθε λάβωμα που δεχόμαστε στη ζωή και μετά από κάθε πληγή, σε οποιοδήποτε τομέα. Πώς αντιστεκόμαστε στη δειλία, στο φόβο, στην ανασφάλεια, στην αχαριστία. Πώς αντιμετωπίζουμε τη μικροψυχία των ανθρώπων. Πόσες φορές έχουμε γίνει λιώμα μπροστά στο ψέμα των άλλων ανθρώπων και την υποκρισία. Μην με κατακρίνεις, όπως και εμείς βεβαίως δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν μόνο από την εικόνα ή από τη βιτρίνα, και να ξέρεις ότι δεν γνωρίζεις ότι πολλοί δεν γνωρίζουν ότι οι εμπειρίες είναι αυτές που διαμορφώνουν και το χαρακτήρα. Ποια βιώματα, ποιες αναμνήσεις μας έχουν χαράξει όλους εμάς και έχουν χαράξει και τη δική μας πορεία. Και φυσικά κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει όλους, εσείς πάνω χάρη να πω ένα παράδειγμα, δεν γνωρίζει τη δικιά μου καθημερινότητα και τι με στιγματίζει σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρα και τι δυσκολίες μπορεί να περνάω. Βεβαίως το λέω γενικά, όχι μόνο για μένα, είναι απέναντι εκπρόσωπο και όλους εσάς. Πριν μας κατηγορήσεις, εσύ άνθρωπε μου, θες να κατηγορήσεις εμένα, εσένα, το διπλανό, όλους εσάς, μπες στη δική του κατάσταση, μπες στη δική μας κατάσταση, μπες στα δικά μας τα παπούτσια και αν μπορείς, δες μέσα στην ύπαρξή μας, βίωσε και τις δικές μας άσχημες εμπειρίες. Αφέσους όλα αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια των σκέψεων, τα σκοτάδια, τους τρόμους, τα βάσανα που μας έχουν σημαδέψει, τα θρύψαλα γενικότερα της ψυχής, όλες τις δυσκολίες, όλα τα κομμάτια, η μοναξιά, που μπορεί να υπάρχει η μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, να νιώθετε μια απίστευτη μοναξιά, την προδοσία, να έχετε νιώσει την εγκατάλειψη, τα δάκρυα, τον πόνο, τη συγχώρεση, τα συναισθήματα που έρχονται και σε κλονίζουν μέσα σου εσωτερικά. Οπότε, άνθρωπέ μου, αντί για μαγιά που το θεωρείς μαγιά να κρίνεις ή να είσαι ο και καλά ο έτσι, ότι αχ, με αυτό και είναι και τ' άλλο και να κατακρίνεις, να έχεις όμως τη δύναμη να το κάνεις και τότε στα μάτια των άλλων και όχι μέσα από άλλες σκοτεινές διαδρομές. Να ξέρεις λοιπόν ότι όλοι εμείς, το λέω γενικά για όσους εμείς όσοι έχουν υποφέρει και όσοι ταυτίζονται, έχουμε δώσει μάχες και θα δώσουμε μάχες και ακριβώς αυτό το θέμα είναι ότι μέσα μας όλοι μας κρύβουμε μια αλήτησα ψυχή. Μια ψυχή δυνατή, μια ψυχή αδύναμη, μια ψυχή που αγαπά αλλά και μια ψυχή που μισεί κιόλας, έτσι, που είναι και θυμωμένη. Μια ψυχή η οποία θέλει να είναι ευτυχισμένη, αλλά και μια ψυχή όμως που βιώνει και τη δυστυχία. Όλα αυτά τα αντίθετα θα τα ανακαλύψουμε σήμερα. Φίλες και φίλοι, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε έναν από αυτούς τους 4 κρυστάλλους. Είναι οι μάχες σας. Όλη η ιστορία σας, όλες οι μάχες, ναι, είναι εδώ πέρα κλεισμένες. Θα τις αναλύσουμε.
Αφήνει να σας φέρω εδώ τον κρύσταλλο. Αυτό είναι ο πρώτος κρύσταλλος. Θα το φέρω κοντά. Εδώ είναι ο δεύτερος όμορφος κρύσταλλος. Εδώ είναι ο τρίτος. Με αυτά τα χρώματα τα όμορφα. Δεν σας λέω ούτε όνομα, δεν σας λέω τίποτα. Εσείς επιλέξτε αυτό το οποίο σας ελκύει. Και ο τέταρτος κρύσταλλος. Ο ροζουλίνης. Έχουμε έναν γκρίζο σταχτή, ας το πούμε, έναν καθαρά πράσινο, έναν με λιλά μαβί και έναν εντελώς ροζ. Εδώ συγκεντρωμένες είναι οι ενέργειες των μαχών που δώσαμε, αλλά και θα δώσουμε, αλλά η αλήτησα ψυχή ξέρει όμως που θα πάει και πώς θα βαδίσει. Αν είστε έτοιμοι, εγώ τα αρχίζω και τα μαζεύω, για να ξεκινήσουμε, τα βάλω λοιπόν εδώ στην άκρη, ωραία λοιπόν, και να ξεκινήσουμε να κάνουμε, να τον φέρω εδώ πέρα στο κέντρο του ναού, τον βλέπετε, για να ξεκινήσουμε την ανάλυση μας. Θα δείτε τι όμορφη ανάλυση υπάρχει. Ωραία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε. Είναι αυτός ο σταχτής κρύσταλλος, είναι η πρώτη επιλογή και ξεκινάμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Θα σας το αναλύσω εγώ, θα σας πω, θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε. 1, 2 και 3. Ωραία. Έχουμε επίσης 1, 2 και 3, ωραία μια χαρά, ας το βάλω εδώ πέρα να φαίνεται και αυτά λίγο πιο πάνω για να φαίνονται καλύτερα και οι υπόλοιπες κάρτες που θα φέρω. Είπαμε πρώτη επιλογή και έχουμε εδώ πέρα μάλιστα αριθμός 33 αριθμολογικά, θα δούμε και αριθμολογικά πράγματα. Έχουμε ρουνικό σύμβολο και ζώδιο ηχθής. Θα σας τα εξηγήσω φίλες και φίλοι όλα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα, να δούμε γενικότερα στις μάχες που δώσατε, που βρίσκεστε τώρα και που θα δώσετε εσείς που επιλέξετε το πρώτο κομμάτι, έχουμε να κάνουμε το εξής. Πάμε αυτή η κολόνα παρελθόν. Αριθμός 21, αν κάτι σας κάνει κλικ, είναι ο κόσμος, είναι από τις κάρτες οι οποίες λένε, είναι παρελθόν και έχει να σας πει όλα είναι μαθήματα. Μαθήματα, 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 μαθήματα. Όπως και να το κάνουμε, είναι μαθήματα. Είναι οι τέσσερις εποχές εδώ, είναι αντίστοιχα οι τέσσερις ευαγγελιστές σε άλλες κάρτες, αλλά εδώ περνάμε μέσα από φάσεις, μέσα από διάφορα χρονικές, μα διάφορες εποχές. Καλές εποχές, δύσκολες εποχές. Φωτεινές εποχές, σκοτεινές εποχές. Αλλά μπορείς όμως, έχεις δικαιωθεί. Το επόμενο που είναι, έχει να κάνει πάλι με το παρελθόν, γιατί εξετάζουμε αυτή εδώ πέρα τη στήλη, έχει να κάνει με το παιδί. Είναι μια αισιόδοξη κάρτα η οποία δείχνει τη δύναμη, την ορμή. Δείχνει επίσης το ζώδιο κρυός εδώ από πίσω, το οποίο κρύβεται και μιλάει για δύναμη. Μιλάει ότι στο παρελθόν, ό,τι και να έχεις περάσει, τα έχεις ξεπεράσει μέσα από τη δύναμη. Και σαν δυνατός άνθρωπος, μόνο με ορμή, μόνο με δύναμη και δημιουργώντας πάντα κάτι καινούριο στη ζωή σου, μπορείς να ξεπεράσεις τυχόν προβλήματα. Και το άλλο, το πολύ ιδιαίτερο, είναι ο αριθμός εδώ πέρα 33. Να σας το φέρω να το δείτε λίγο, είναι η πνοή του Θεού. Είναι θεϊκός αριθμός. Κύριος αριθμός μιλάει για ο δάσκαλος των δασκάλων, σκορπά το φως και είναι πρόθυμος να θυσιαστεί για τους άλλους και συνδέεται με την αγάπη. Θέλει να πει εδώ πέρα, γιατί αυτό το 33 γίνεται και 6. Κάπως με κάποιο τρόπο το 6 σας επηρεάζει σας. Στην ψυχή σας έχετε αριθμολογικό προφίλ 6, υπάρχει στο χαρακτήρα σας, στην ψυχή σας, στην προσωπικότητα, στο πεπρωμένο σας, όπου και αν βγαίνει ένας αριθμός 6, παίζει μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι εδώ, εντάξει, οκ, λοιπόν, όχι, θα το πω, να μην σας μπερδέψω. Εδώ, αυτό το οποίο χρειάζεται να καταλάβετε, είναι η αγάπη. Έχετε δώσει πολύ αγάπη. Έχετε δώσει με δύναμη πολύ αγάπη. Έχετε προσφέρει πολύ αγάπη και πολλές φορές έχετε αδικηθεί κιόλας ή περιμένετε να δικαιωθείτε. Πάμε να δούμε λίγο το παρόν. Στο παρόν προσπαθείτε να εξορροπήσετε κυρίως τα οικονομικά. Εδώ βεβαίως σημαίνει εξορροπώ και τα οικονομικά. Σημαίνει εξορροπώ και τα συναισθηματικά μου. Έχουμε το σκύλο εδώ που κάτι φέρνει. Είναι χαρούμενα νέα. Πίσω τα πλοία μπορεί να σημαίνουν και ταξίδι, μπορεί να σημαίνουν και αλλαγές στο περιβάλλον. Μπορεί όμως να σημαίνει και ότι θέλω να αλλάξω, να προχωρήσω. Αλλά αισθάνεστε όμως ότι ισορροπείτε πάνω σε πολύ δύσκολες συνθήκες στο παρόν. Επίσης στο παρόν βγαίνει εδώ πέρα το κεντρικό σημείο, το οποίο είναι μία Αλεπό.
ή αλλού. Πολλές φορές μπορεί να είναι καλή κάρτα ή άλλες φορές μπορεί να είναι όχι τόσο καλή κάρτα, έτσι. Είναι το 9 σπαθί, δεν είναι και από τόσο καλά. Το 9 σπαθί δεν είναι και από τα τόσο καλά χαρτιά γενικότερα, γιατί σημαίνει την απώλεια, υπάρχει μια σελήνη από πίσω, αλλά εδώ σας μιλάει και σας λέει αλλού. Εσείς πρέπει στη ζωή να συμπεριφέρεστε με ξυπνάδα και με πονηριά για να μπορέσετε να επιβιώσετε. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Η εξυπνάδα και η πονηριά χρειάζεται καμιά φορά. Πολλές φορές ακούμε, α, εγώ είμαι ντόμπρος, α, εγώ τα λέω στα ίσα. Okay, υπάρχουν όμως άνθρωποι και άνθρωποι με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μην κατακρίνεις έναν άνθρωπο εάν χρησιμοποιεί διπλωματία ή πονηράδα. Είναι ο τρόπος του για να επιβιώσει. Και στο παρόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλη μια δυσκολία εδώ πέρα. Είναι το ίσα, έτσι πραγματικά λέγεται. Η ίζα, ίσα κυρίως, είναι ακινητοποίηση, πάγωμα, εμπόδιο. Ένας ρούνος, ο οποίος έχει να κάνει με το χείρον στην Παρθένο. Ο χείρον πάντα μιλάει για θεραπεία. Και εδώ σημαίνει πάγωμα εξελίξεων, δυσκολίες. Μην ελπίζετε κυρίως σε βοήθειες αυτή τη στιγμή, μόνοι σας θα προχωρήσετε. Και γι' αυτό ίσως χρειαστεί να είστε και αρκετά εδώ πέρα ευφυείς. Και βεβαίως σημαίνει και απομόνωση. Άρα εδώ έχουμε σημαίνει εξισορροπώ, πονηριά, αλλά μόνος μου θα τα καταφέρω να ξεπεράσω τα εμπόδια. Εδώ είναι η κάρτα του μέλλοντος. Η κάρτα του μέλλοντος λοιπόν έρχεται να σας πει ότι okay, εντάξει, κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε το 8 μπαστούνι, το οποίο σημαίνει και καλά νέα και κυρίως ελευθερία, δύναμη, κάτι καινούριο έρχεται, ίσως κάτι καινούριο ανοίγει. Οι μάχες λοιπόν που σε έχουν προετοιμάσει, όλο αυτό εδώ πέρα, γιατί θα τα δούμε, που σε προετοιμάζουν, είναι για το 8 μπαστούν. Το 8 μπαστούν έχει να κάνει με τη δύναμη, έχει να κάνει με τη φωτιά, έχει να κάνει με την επικοινωνία κιόλας. Εδώ για το μέλλον σημαίνει ένα σπίτι. Το σπίτι είναι μια πολύ καλή ενέργεια γενικότερα. Από πίσω κρύβεται ο Δίας. Σημαίνει βοήθειες, υποστήριξη και βοήθειες. Υπάρχει ένα σκουπάτος εδώ πέρα, ένας βασιλιάς σκουπάτος, είναι ζώδια νερού. Αυτό είναι καλό, διότι δείχνει την επιρροή του συναισθήματος. Είναι όπου λένε, όπου ξέρω εγώ, σπίτι σας, όπου νιώθετε εσείς, όπου είναι η καρδιά σας. Και έχουμε εδώ στο τέλος για ηχθείς, όπου μας μιλάει ένα ζώδιο ηχθείς, εδώ τώρα μπορεί να σημαίνει συμβολισμός ή άνθρωπος. Η ηχθείς μπορεί να σημαίνει ζώδιο ή οροσκόπο ή μεσουράνημα. Αυτό το οποίο έχει να σας πει είναι κάποια πράγματα πολύ σημαντικά αυτό το ζώδιο. Το καρμικό μάθημα στους ηχθείς είναι το πιστεύω και το πεπρωμένο είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή εσείς να μην χάσετε την πίστη σας όσον αφορά στον άνθρωπο. Πάμε 2-3 πραγματάκια να δούμε. Εδώ είναι η σκέψη σας. 1-2-3 είναι η σκέψη. Η σκέψη είναι ότι καταλαβαίνω ότι έχω περάσει από πολλά πράγματα, εξισορροπώ όμως τη ζωή και στο τέλος παίρνω δύναμη και τα καταφέρνω. Οι μάχες που θα δώσω μου δίνουν δύναμη, με έχουν πλέον κάνει έμπειρο και δυνατό. Εδώ πέρα είναι τι μπορώ να δω γενικότερα και να περιμένω, ας το πούμε, από αυτές τις μάχες, είναι η ορμή. Πας στον πόλεμο, προσέξτε πώς όμορφα απαντιέται αυτό το ερώτημα. Στη μάχη θα πας με ορμή, στη μάχη όμως χρειάζεται εκεί έξω και πονηριά. Και στη μάχη επίσης να ξέρεις ότι έχεις και ένα πάντα σταθερό φρούριο, ένα σταθερό σπίτι, το οποίο πάντα θα σε περιμένει και θα σου δίνει δύναμη και θα σε γεμίζει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να δεις και να ελέγξεις και να σε βοηθήσει? Είναι αυτές εδώ πέρα οι τρεις σημαντικές κάρτες, οι οποίες σου λένε ότι από εδώ πέρα είναι: έχεις έμπνευση, έχεις προστασία, έχεις πολύ αγάπη, χαρακτηριστικό είναι το αγάπη, θα περάσεις μόνος σου τα εμπόδια, ναι είναι εμπόδιο, είναι μια μάχη που θα την κάνεις και κυρίως είναι μόνος σου, έτσι, μόνος σου, αλλά δες όμως τι έχει να σου πει γι' αυτό εδώ πέρα, ότι έχεις ικανότητες για να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο. Για να δούμε τώρα λίγο διαγώνια, 1, 2, 3. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε την Αλεπού, έχουμε και τους ηχθείς. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα, να το φέρω γιατί λαμπυρίζει λιγάκι, συγγνώμη, δεν πειράζει, να το φέρω λίγο εδώ. Εδώ σημαίνει 1, 2, 3. Εδώ έχουμε κόσμο, έχουμε κρόνο, εδώ έχουμε σελήνη, εδώ έχουμε νερό και ηχθείς. Άρα περνάς μέσα από διάφορες διαστάσεις, διάφορες καταστάσεις, οι οποίες φτιάχνουν ένα πλαίσιο, ας το πούμε, το οποίο αυτό το πλαίσιο σου λέει θα δικαιωθείς, έχεις αρκετή δύναμη, έχεις αρκετές μάχες στο παρελθόν, αρκετή εμπειρία. Εδώ προχωράς όμως με την ευαισθησία σου, την οποία πολλές φορές την κρύβεις κιόλας. Έχεις υποστεί απώλειες, έχεις υποστεί είτε στη ζωή σου, αλλά όμως αυτό το οποίο σε πάει εδώ πέρα είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι η ηχθείς.
Και σημαίνει επίσης ότι δεν μιλάω πολύ, προσέχω, καταλαβαίνω, δεν απομονώνομαι και προσπαθώ να καταλάβω τους ανθρώπους και να βοηθήσω τους ανθρώπους. Εδώ τώρα θα σας πω, εδώ έχουμε το 3, εδώ έχουμε τον αριθμό 21. Ο αριθμός 21 είναι ο αριθμός 3 και εδώ έχουμε και τον αριθμό, είναι ο 14, μας κάνει 5. 3 λοιπόν και 5. Ο 3, φίλες και φίλοι, σας μιλάει ένα μήνυμα. Και τι σας λέει εδώ πέρα, το 3 σας λέει γίνε συνεργάτης μέσα από ικανότητές σου, μην απομακρύνεσαι και απομονώνεσαι. Και το 5 μιλάει εδώ πέρα, είσαι ένα ελεύθερο πνεύμα, τι είπαμε, αλήτησα ψυχή, έτσι. Δύσκολα δεσμεύεσαι, αλλά η αγάπη είναι σημαντική και χρειάζεσαι την ελευθερία σου. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και το επόμενο είναι εδώ, εδώ και εδώ. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε ένα πλαίσιο πλέον στο οποίο σας βοηθάει, σας έχει δείξει τι μάχες δώσατε και τι μάχες θα δώσετε. Και είναι εδώ πέρα στο μέλλον και θα το δούμε, αλλά βλέπουμε όλο το πλαίσιο. Εδώ είναι η δύναμη, εδώ είναι οκ, okay, η πονηριά, είναι η εξυπνάδα, ή, αλλά μέσα από αγάπη. Μην χάσετε όσον αφορά το κομμάτι της αγάπης. Οι μάχες λοιπόν που δίνετε είναι όλο αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο. Ναι, όλο. Παρελθόν, παρόν και μέλλον σας φτιάχνει ένα αποτέλεσμα να δώσετε μάχες αρκετές που θέλουν ορμή, πονηράδα, εξισορρόπηση, να καταλάβετε ότι όλα είναι μαθήματα στη ζωή, να βρείτε ένα σταθερό σημείο στη ζωή σας, να αποκτήσετε δύναμη μέσα από αγάπη όμως για τους ανθρώπους και κατανόηση, να ξεπερνάτε μόνοι σας τα εμπόδια και ό,τι είπαμε προηγουμένως για τον αριθμό 3 και τον αριθμό 5. Αυτό ήταν για την πρώτη, το πρώτο μας κομμάτι, η πρώτη επιλογή για όσους επέλεξαν την πρώτη επιλογή. Θα τα βάλω λοιπόν στην άκρη, φίλες και φίλοι, για να προχωρήσουμε τώρα στην δεύτερη μας επιλογή. Ευχαριστούμε λοιπόν αυτή τον κρίσταλο. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ο πράσινος. Είναι ο πράσινος κρίσταλος και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει. Η πρώτη επιλογή είναι το 3 μπαστούνι. Μάλιστα, το 3 μπαστούνι είναι κάνω σχέδια, αποκτώ γνώσεις, έχω δύναμη, στέκομαι αυτή τη στιγμή στην άκρη, καταλαβαίνω διέστηση. Το δεύτερο, πολύ δυνατό, είναι ένας βασιλιάς ξυφών, ώρα αποφάσεων, ώρα δυναμικών αποφάσεων και ένα 9 πεντάκτινο είναι μια πολύ καλή κάρτα η οποία δείχνει ότι για το μέλλον οι μάχες σας κυρίως μπορεί να είναι στο οικονομικό πεδίο. Εδώ έχουμε επίσης μια γυναίκα, μπορεί να είστε εσείς ή μια γυναίκα που σας πειράζει. Έχουμε εδώ έχουμε το μαστίγιο, χρειάζεται προσοχή, εδώ έχουμε έναν βαλέσπαθή, περίεργος τύπος και εδώ επίσης έχουμε, μάλιστα, δύναμη, πολύ δύναμη. Θα χρειαστείτε στο μέλλον πολύ μεγάλη δύναμη. Και πάμε εδώ να δούμε το εξής. Εδώ έχουμε ένα ζώδιο κρυός, να βγαίνουν με διαφορετική σειρά, μην παρεξηγείτε, έτσι το έχω κάνει. Εδώ βγαίνει επίσης ένας αριθμός 8, είναι ένας πολύ δυνατός αριθμός. Ναι, σας δείτε, καρμικός. Και εδώ έχουμε τον οθείς, είναι το 7, θλίψη, βία, προσοχή, δυσάρεστες, δυσκολίες, γεγονότα δύσκολα, θα δώσετε μάχες. Ναι, ναι, θα δώσετε αρκετές μάχες. Λοιπόν, για το μέλλον. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο με λίγη λεπτομέρεια. Στο παρελθόν λοιπόν εδώ σημαίνει ότι έχετε κάνει πάρα πολλά σχέδια στη ζωή σας. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις και κυρίως από γυναίκες. Είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα, υπάρχει μία γυναίκα εδώ η οποία παίζει ένα διπλό ρόλο. Ο πρώτος ρόλος είναι της προστασίας, που σημαίνει να σας φέρει ένα μήνυμα προσοχής και πρόσεξε σου λέει, εντάξει, γιατί εδώ έχουμε και τον Άσο μπαστούνι, δεν είναι από τις πολύ καλές κάρτες, είναι από τις δυσάρεστες, ας το πούμε, κάρτες, από τις δύσκολες κάρτες, γιατί κρύβεται ο Πλούτονας και είναι δεν ξέρουμε τι κρύβει ο καθένας στην ψυχή του. Και το δεύτερο είναι μια γυναίκα η οποία δεν θέλει το καλό σας και έχει ανακατευτεί καρμικά, ας το πούμε, και έρχεται και σας έχει αλλάξει τα φώτα. Είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα. Προσοχή λοιπόν στις γυναίκες. Παρελθόν όμως, έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχει χτιστεί, έχει δημιουργηθεί. Και ζώδιο κρυός. Ή έχετε κάποιον άνθρωπο, ή είστε εσείς κρυός, ή έχετε οροσκόπο, ή κάποιους ανθρώπους κρυούς, και με σουράνο να παίζει εδώ, ή αν δεν έχετε κανέναν, και να έχετε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάτι. Το καρμικό μάθημα είναι η αναμέτρηση. Και το πεπρωμένο σας είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Η ψυχή σας λοιπόν έχει ως σκοπό, μέσα από τις μάχες που έχει δώσει, να μαθαίνει την αναμέτρηση, να αναμετράτε με κάποιον,
να το ζυγίζει, να αναμετράται, να μαλώνει, να ανταγωνίζεται, να παλεύει, αλλά και αναζήτηση της αλήθειας, τι πραγματικά συμβαίνει. Και δεν είναι τυχαίο, διότι εδώ έχουμε αυτή τη γυναίκα, η οποία είναι Πλούτωνας και ο Πλούτωνας κρύβει αλήθειες. Και έρχεται ο Κρύος να φανερώσει αλήθειες. Πόσο αντίθετο. Αυτό είναι το παρελθόν σας. Στο παρόν αυτή τη στιγμή βρίσκεστε λοιπόν, υπάρχει ένας άντρας εδώ πέρα, ένας βασιλιάς ξυφών, είναι η αλήθεια, είναι η αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά και πολεμάω. Θα πολεμήσω. Εδώ λέει θα πολεμήσω, θα δώσω τη μάχη μου, ό,τι και να γίνει. Προσέξτε όμως, διότι ναι, ή μπορεί να πέσετε σε μια παγίδα δική σας, με πολύ σκληράδα, ή αντιμετωπίζετε εσείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ σκληράδα. Λοιπόν, τους ελκύεται. Είναι, είπαμε, είναι οι μάχες που θα δώσουμε, πώς να το κάνουμε, έτσι είναι δυστυχώς. Το μαστίγιο, εδώ έχουμε ένα σπαθάτο, ένα ρίγας σπαθάτος, άντρας, ο οποίος μπορεί να γίνει επικίνδυνος και απατεώνας, με αστάθεια, αλλά αυτή η κάρτα δείχνει ότι πολλές φορές μπορεί εσείς να προσπαθείτε μέσα από την καλή σας την ενέργεια ή την πιο θετική σας αύρα ή ακόμη και την πιο θελκτική σας, το πούμε, ενέργεια να πετύχετε πράγματα ή μέσα από σχέσεις. Όμως δεν λειτουργούν έτσι συνήθως τα πράγματα. Και γι' αυτό συναντάτε και σκληράδα στη ζωή σας και αστάθεια και περίεργους ανθρώπους που έρχονται και σας εξαπατάνε. Εδώ τώρα υπάρχει μια αριθμολογική κάρτα που είναι στο παρόν και μιλάει για κάτι ξεχωριστό. Μιλάει για ο δυνατός. Δείτε το. Αν έχετε τώρα 8, αν έχετε γεννηθεί ημέρα 8 κτλ. Κτλ. Παίζει μεγάλο ρόλο. Όμως αυτό που σας λέει είναι ότι πρέπει να βρείτε τις ισορροπίες σας. Ο αριθμός 8 λέει εντάξει για οργάνωση, μιλάει για χρήμα, μιλάει για κάρμα φυσικά. Να καταλάβετε ότι πολλά πράγματα στη ζωή τα οποία συμβαίνουν είναι καρμικής φύσεως, αλλά εδώ στο τέλος πρέπει να καταλάβετε και να αποκτήσετε δύναμη για να προχωρήσετε. Το μέλλον σας λοιπόν, όσον αφορά, εδώ δίνετε μάχες, έτσι, και εδώ δίνετε μάχες. Στο παρελθόν μάχες, παρόν μάχες, στο μέλλον μάχες. Στο μέλλον όμως εδώ έχουμε κάτι καλό. Έχουμε το 9 πεντάκτημα, είναι η ολοκλήρωση. Υπάρχει μια μικρή θλίψη γενικότερα, διότι νιώθετε μοναξιά. Και ότι δεν σας καταλαβαίνουν. Και γι' αυτό έχει βγει και το 8 εδώ για να σας δώσει δύναμη. Και όχι μόνο αυτό. Βγαίνει μετά και η αρκούδα. Η αρκούδα λοιπόν πάντα συμβολίζει έναν άνθρωπο, μάλλον συμβολίζει τη μεγάλη δύναμη που πρέπει κάποιος να αποκτήσει. Υπάρχει ο Σκορπιός, ένας από πίσω Σκορπιός, ο οποίος ή θα σας βοηθήσει ή θέλει να σας καταστρέψει. Ή θα σας δώσει πόνο και θλίψη ή θα σας δώσει δύναμη και έμπνευση. Εξαρτάται από εσά, γενικά εξαρτάται από τον καθένα πώς το ζει. Ζώδιο, λέμε οροσκόπο και μεσουράνιο. Πέρα από αυτό όμως, το μήνυμα εδώ κυρίως είναι η μάχη της αναμέτρησης, η μάχη της δύναμης, έτσι. Αυτό βγήκε και εδώ και ο Κρύος και η ορμή του. Και το επόμενο που βγαίνει είναι ότι θα δώσετε πολλές μάχες. Κοιτάξτε, πολλές μάχες. Μπορεί να έχετε και κάποιους ανθρώπους που είναι λέοντες ή λέον στο ζώδιο ή οροσκόπος ή και μισουράνιμα, το οποίο όμως σας μιλάει ότι εδώ πρέπει, το κλειδί εδώ είναι να κατανοήσεις, πρέπει να σας το δείξω εδώ, το κλειδί εδώ είναι να κατανοήσεις τι συμβαίνει και να το επανορθώσεις. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μάχη που χρειάζεται εσύ να δώσεις για το μέλλον γενικότερα για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Πάμε λίγο να δούμε τώρα το πλαίσιο. Εδώ είναι η σκέψη. Η σκέψη σου είναι μέλλον, κάνω σχέδια για το μέλλον, με δικαιοσύνη, αλλά χρειάζομαι και μια οικονομική δυνατότητα. Εδώ σημαίνει επίσης ότι υπάρχει ένα πρόσωπο, υπαρκτό πρόσωπο το οποίο σε επηρεάζει. Εσύ είσαι εδώ ότι πολλές φορές σε πιάνουν. Έχεις και οργή, έχεις και θυμό για αυτά που σου έχουν κάνει και θες να ξεσπάσεις, όμως η πραγματική δύναμη πρέπει να την ακουμπήσεις και να καταλάβεις πώς έρχεται και πώς δημιουργείται. Κρυός, αριθμός 8 που εδώ είναι και εδώ έχει να κάνει με θέματα δύναμης, εδώ είναι η αναμέτρηση και η αλήθεια και εδώ έχει να κάνει σαν τα πράγματα τα οποία σε επηρεάζουν και θες να κοντρολάρεις, που είναι Κρυός, δηλαδή η αλήθεια, θες να κοντρολάρεις την αλήθεια, να τη μάθεις την αλήθεια, ο οποίος πολλές φορές δεν είναι και τόσο εύκολο, εσύ να βρεις δύναμη και πολλές φορές αισθάνεσαι εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένη. Και εδώ έχει να κάνει με το λέοντα που έχει να κάνει με τη λάμψη και την εσωτερική μας δύναμη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν πάμε λίγο διαγώνια για να δούμε, εδώ έχουμε τώρα, έχουμε 9, έχουμε το μαστίγιο και το κρυό. Εδώ σημαίνει κάνω υπομονή, εδώ σημαίνει βρίσκω τον εαυτό μου, προσπαθώ να χαλιναγωγήσω τα νεύρα μου, το θυμό μου,
Αλλά όμως δεν θα κάνω πίσω όταν πρόκειται για αλήθειες. Για σχέση, για επαγγελματικά, για οτιδήποτε. Εδώ σημαίνει κάνω σχέδιο για το μέλλον, έχω διέστηση. Πιστεύω όμως ότι πολλές φορές πρέπει και εγώ να δω πού είμαι ασταθής, πού υπάρχει αστάθεια, αλλά μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσω και σκληράδα. Μάθημα είναι και αυτό, μάχη είναι και αυτό. Και φυσικά να ξεπεράσω τυχόν θλίψη, στεναχώριες, αλλά είπαμε εδώ είναι μετατροπή. Το κλειδί είναι να κατανοήσουμε τι μας συμβαίνει. Λοιπόν, για να δω και κάτι άλλο. Τα διαγώνια τα κάναμε. Τα πάνω τα είπαμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν και η δεύτερη ερμηνεία. Είναι οι μάχες λοιπόν που έδωσες και οι μάχες έχουν να κάνουν μάχες για το μέλλον, μάχες δικαιοσύνης, μάχες στο οικονομικό κομμάτι και μόνος σου παλεύεις και εσύ γυναίκα, άντρας παλεύεις μόνος σου, μόνη σου. Υπάρχει μια γυναίκα επικίνδυνη ή μπορεί και όμως και να είναι και για προστασία. Πρόσεξε τις σχέσεις, πρόσεξε τι θέλεις. Εδώ σημαίνει δύναμη. Πρέπει να ψάξει τη δύναμη. Και αυτό μια μεγάλη μάχη είναι, γιατί θα συναντήσει ανθρώπους πολύ δυνατούς ενεργειακά και πιο δυνατούς από σένα, οι οποίοι μπορεί λίγο και να σε τρομάζουν κιόλας. Όμως η αλήθεια πρέπει να φανεί. Πρέπει να φανείς δυνατός, αριθμός 8, παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου και βεβαίως εδώ εμπόδια, θλίψη, δυσκολίες, στεναχώριες, αλλά το βρίσκω το κλειδί και αλλάζω μονομιάς για να μπορέσω να έχω επιτυχία στην αλήτησα ψυχή μου και να προχωρήσω στη ζωή μου. Ωραία, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν και το δεύτερο. Πάμε λοιπόν στο τρίτο κομμάτι. Τρίτη επιλογή, η οποία είναι και η δικιά μου επιλογή. Αυτό εδώ πέρα. Είναι αυτός ο όμορφος κρύσταλλος, αυτό το όμορφο χρώμα, μοβ, λιλά, με άσπρο μέσα κτλ. Για πάμε να δούμε τι επιλογές υπάρχουν εδώ πέρα για εμάς. Πρώτη επιλογή, η χαρά, η ευτυχία, η συνάντηση. Δεύτερη επιλογή είναι ο μάγος. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα και η τρίτη επιλογή, τρίτη επιλογή είναι ο αυτοκράτορας. Δύναμη λοιπόν. Πολύ δύναμη βλέπω για το μέλλον. Για να δούμε τώρα. Το επόμενο είναι εδώ πέρα έχουμε. Α, εδώ είναι το γράμμα, αλλά επίσης είναι η επικοινωνία γενικότερα. Ή και τα σχέδια. Ο χρόνος. Μάλιστα, είναι και ο πύργος εδώ που είναι και εδώ, προστασία, καλό και αυτό. Α, μάλιστα, και εδώ είναι η καρδιά, αλλά είναι και το μενταγιόν που ξεκλειδώνει πράγματα και ο ρομαντισμός βεβαίως. Οκ, καρδιά κυρίως. Πάμε να δούμε τώρα, εδώ τι έχουμε να κάνουμε, τα παίρνω τελείως διαφορετικά εδώ, έτσι βγήκανε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ουρούζ, μάλιστα. Θέληση, δύναμη, ανδρεία, κρυός, κρύβεται με πλούτονα στον κρυό, η μεγάλη αίρια στα ταρό. Πολύ δυνατό σύμβολο γενικότερα που μας μιλάει για ανανέωση και εμπειρίες, πολλές εμπειρίες, μάχες αλλά και πολλές εμπειρίες. Εδώ βγαίνει ένα ζώδιο το οποίο είναι παρθένος το ζώδιο, όμως το μήνυμά του, το μάθημά του είναι πνευματικότητα, το πεπρωμένο είναι η διάκριση και το αναλύω τα δεδομένα προτού αποφασίσω και να προχωρήσω γενικότερα στη ζωή μου. Και ο αριθμός ο οποίος βγαίνει, ένας πολύ δυνατός αριθμός, είναι το 29-11-2. Δείτε εδώ τι λέει. Είναι ένας αριθμός πολύ ιδιαίτερος, πολύ δυνατός, παράξενος. Η ψυχή με τις πληροφορίες που κουβαλά πασχίζει να αφυπνιστεί και να φανερώσει όλες τις θετικές ενέργειες. Έμπνευση, αγγελιαφόρος του φωτός, έρχεται να μας διδάξει ότι η πίστη, η σταθερότητα, η αγάπη θα φέρουν εκπλήρωση. Είναι ο αριθμός της διαίσθησης, της υλοποίησης, της διορατικότητας, της θετικής σκέψης, βλέπει μέσα από άλλες διαστάσεις και φυσικά είναι διδάσκει τη σημασία της υπηρεσίας, της θεραπείας και της βοήθειας. Έτσι αυτά τώρα τα λίγα για να μην μακρηγορούμε. Η τρίτη λοιπόν επιλογή, όπως βλέπετε εδώ, έχει πολλές διακυμάνσεις, πολλές δυνάμεις. Εδώ στο παρελθόν σημαίνει είναι η χαρά. Ό,τι έχετε δώσει μάχη πραγματικά για να είστε χαρούμενοι ή χαρούμενες, για να αισθάνεστε ευτυχισμένοι και εδώ είναι και οι παρέες. Μπορεί να έχετε δώσει και μάχη κιόλας και για τις σχέσεις σας και για τις παρέες και για να μπείτε σε παρέες ή μάχη για να σας καταλάβουν. Βέβαια, εδώ έχουμε έναν τοξότη, εδώ είναι του νερού, έτσι, εδώ είναι ζώδια νερού, οροσκόπος νερό. Εδώ τώρα έχουμε το γράμμα. Πολλές φορές στη ζωή σας έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε τα εσώψυχά σας ή αυτά τα οποία εσείς αισθάνεστε και θέλετε να περάσετε γενικότερα στη ζωή σας και να μιλήσετε για αυτά τα οποία σας προβληματίζουν ιδιαίτερα.
Και τώρα που κάνω το δεύτερο, λοιπόν, θα σας πω. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, θα σας το πω, στο οποίο είναι στο προηγούμενο. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ωραία. Λοιπόν, είναι για τον κρυό. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν, ένα, είναι ο αριθμός 3, θα σας εξηγήσω, ναι, sorry, sorry, δεν πειράζει τώρα που το είδαμε, δεν έχει σημασία, για να μην το ξεχάσουμε, και αυτός εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν δύο αριθμούς. Ο ένας αριθμός από την προηγούμενη επιλογή, γιατί ξέχασα να το κάνω, είναι το 3, συγγνώμη γι' αυτό, okay, γίνονται αυτά, είναι το 3, και εδώ είναι το 11, 11 δεν υπάρχει, είναι 2, άρα το 3 και το 2. Εδώ λοιπόν το μήνυμα για την προηγούμενη επιλογή στο 3 είναι κάντο τώρα και με θάρρος με το δικό σου τρόπο. Το 3. Και το 2 είναι σκέψου προσεκτικά και δράσε με θάρρος. Είναι οι μάχες που σαν ένα εξτρά μήνυμα. Εντάξει, αυτό ήθελα να σας πω για την δεύτερη επιλογή. Λυπάμαι γι' αυτό, έγινε αυτό το μπερδεματάκι, δεν πειράζει, το διορθώσαμε τώρα. Εδώ τώρα να επανέλθουμε και να πούμε όσον αφορά, είχαμε εδώ πέρα το γράμμα που σημαίνει και δίνω μάχες, είναι και το 7 μπαστούνι, είναι και οι προδοσίες. Πολλές φορές σας έχουν μεταφέρει, μάλλον όχι ακριβώς οι προδοσίες, το 7 μπαστούνι έχει να κάνει με το υπερασπίζομαι, ξεπερνάω, δίνω τη μάχη μου. Έχετε δώσει μάχες όσον αφορά σε θέματα και σχέσεων και επικοινωνίας και πώς επικοινωνούν με ανθρώπους. Βεβαίως. Το επόμενο είναι οι μάχες τις οποίες έχετε δώσει εδώ για νέα πράγματα στη ζωή σου. Είναι η ψυχή σου που αναζητά την ανάπτυξη. Και έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι, γιατί είναι ο Πλούτονας εδώ, έχουν μπει εμπόδιο προκειμένου να σας βάλουν εμπόδιο στη δική σας την πνευματική, προσωπική ανάπτυξη στις σχέσεις. Αλλά είναι οι μάχες που έχετε δώσει εδώ. Πάμε τώρα εδώ. Στο παρόν αυτή τη στιγμή σας βρίσκει μάγους. Ξέρετε τι θα κάνετε. Δυνατή κάρτα, γνωρίζετε, δεν μασάτε, ξέρετε τι γίνεται, έχετε πολλές γνώσεις, πολλές διαδικασίες, πολύ μεγάλη ενέργεια, όμως για να φτάσετε εδώ έχετε ξοδέψει πολύ, πολλά πράγματα από τη ζωή σας, τον εαυτό σας, για να καταφέρετε να το κατακτήσετε αυτό. Ο καθένας έχει δουλέψει, εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο, στο εδώ και στο τώρα, είναι ο χρόνος. Για εσάς ο χρόνος είναι μια μάχη και εδώ, γιατί παλεύετε με τον χρόνο, αλλά είναι υπέρ σας. Αυτή η μάχη δεν είναι εναντίον σας, είναι υπέρ σας. Ναι, μεν είναι ένα εμπόδιο, θεωρείται σε εμπόδιο, αλλά έρχεται όταν είναι στην ώρα του. Επίσης, εδώ μια μάχη που έχετε να κάνετε είναι η ανάλυση, πρέπει να μάθετε να αναλύετε. Το μάθημά σας είναι η πνευματικότητα και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μάχη στη ζωή και η διάκριση. Να μπορέσετε να συνδυάσετε πνευματικότητα και διάκριση. Την ανάλυση και τις ικανότητες, την προσαρμοστικότητα και την προσευχή, τη φροντίδα και την ακρίβεια είναι πραγματικά μάχες και εσωτερικές, αλλά και μάχες όμως και έξω με ανθρώπους, οι οποίοι θα σας αμφισβητήσουν. Εδώ το ζώδιο Παρθένος μπορεί να είναι ή υπέρ σας και να σας βοηθάει ή εναντίον σας. Και βεβαίως εδώ έχουμε έναν Ερμή, που Ερμή σημαίνει και επικοινωνία. Όμως το μέλλον, αυτό το οποίο κρύβεται εδώ, κρύβεται ένας αυτοκράτορας, ένας κρυός και σημαίνει ότι οδεύεται στο να φτιάξετε εσείς μια ισχυρή δική σας αυτοκρατορία, αλλά θέλει δύναμη. Θέλει πολλά κότσια. Δεν είναι εύκολο. Γιατί σημαίνει δύναμη και το κάνετε και μέσα από λογική. Αυτό είναι καλό. Η μάχη της λογικής, η μάχη της ορμής, η μάχη όμως της ανάλυσης, η μάχη επίσης πέρα από λογική να έχετε και καρδιά. Να συνδυάζετε, και αυτό είναι μεγάλη μάχη, να συνδυάζετε το μυαλό και την καρδιά. Να συνδυάζετε τη φιλοδοξία, την ορμή και την καρδιά. Εδώ υπάρχει ένας ρίγας τώρα, ένας βαλές, συγγνώμη, ένας βαλές κουπάτος, ζώδια του νερού, okay, αρκετή ευαισθησία, αξιόπιστος, καλός φίλος, έχετε καλούς φίλους, έχετε καλούς ανθρώπους, μπορεί να χρειαστεί να παλέψετε όμως για να τους κρατήσετε, να τους διατηρήσετε και βεβαίως κρύβεται και ένας λέων εδώ πέρα. Το μέλλον σας όμως μιλάει για κάτι σημαντικό, γιατί εδώ είναι το μέλλον, μιλάμε λοιπόν εδώ, λογική, επέκταση, επεκτείνομαι, μεγαλώνω, φιλοδοξία, καρδιά, ρομαντισμός, ακούω την καρδιά μου, προσέχω την καρδιά μου, φροντίζω την καρδιά μου, την ευαισθησία μου, προστατεύω την ευαισθησία μου.
Δεν αφήνομαι έτσι εύκολα απέναντι στους άλλους. Και το επόμενο είναι ο αριθμός, είπαμε, 29, 11 και 2. Πολύ σημαντικός αριθμός, καταλήγει σε υπηρεσίες, θεραπεία και βοήθεια σε άλλους ανθρώπους για να κατακτήσετε τα όνειρά σας. Είναι και αυτό μια μάχη. Ο αριθμός 29, 11, 2 είναι από τους δύσκολους κυρίαρχους αριθμούς. Πρέπει κάποιος να δαμάσει, να δει μάλλον το 2 και το 9, να δαμάσει το 11, να δαμάσει και το 2. Το 2 έχει να κάνει με το συνεργάζομαι. Το 2 έχει να κάνει, ναι, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Δύσκολο. Πάμε τώρα λίγο να δούμε εδώ. Η σκέψη σας είναι: θέλω χαρά, θέλω να γνωρίζω, αλλά έχω και φιλοδοξία. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, ερωτευμένος, ερωτευμένη, να αγαπώ αυτό που κάνω. Διέστηση, πολύ μεγάλη διέστηση. Προσέξτε, διότι εδώ υπάρχει και μια επιρροή αρνητική. Από καλός μάγος να γίνεται και μαύρος μάγος ή μάγισσα, ας το πούμε έτσι. Όμως, σας οδηγεί σε κάτι δυνατό. Έλα, εδώ σημαίνει δύναμη. Εδώ είναι οι σκέψεις κατά κάποιο τρόπο. Εδώ όμως είναι το είναι σας, το στοιχείο σας, το οποίο, ναι, σας αρέσει να γράφετε, σας αρέσει να επικοινωνείτε, να μιλάτε, να εκφράζεστε, να βάζετε στόχους και να παίρνετε καλά νέα. Ο χρόνος πάντα θεραπεύει και θεραπεύει και την καρδιά, αλλά έχετε πολύ μεγάλη καρδιά και μάλιστα θέλετε να την προστατέψετε. Εδώ σε ένα συμβολισμό θα λέγω ότι αυτή η καρδιά σας είναι κλεισμένη μέσα σε αυτό το μενταγιόν. Διότι προσέχετε και δεν την ανοίγετε εύκολα, την ανοίγετε μόνο εκεί που εμπιστεύεστε. Αυτά τα οποία δεν ελέγχετε, ας το πούμε, και θέλετε να τα ελέγξετε, είναι οι καινούργιες αρχές, οι κύκλοι, κοιτάξτε, κύκλοι αυτοαλλαγών, οι κύκλοι που κλείνουν, οι ανανεώσεις που αλλάζουν και η δύναμη. Θέλετε να έχετε θέληση, ανδρεία και δύναμη και έχετε παλέψει γι' αυτό για να το αποκτήσετε. Η ανάλυση φυσικά που λέμε εδώ πέρα, η πνευματικότητα, η διάκριση, η ανατομία, οι ικανότητες, η διανόηση και βεβαίως εδώ, αυτό το οποίο είναι και το επόμενο, το σημείο κλειδί, είναι οι υπηρεσίες, η θεραπεία και η βοήθεια στους άλλους. Διαγώνια λοιπόν εδώ σημαίνει δύναμη, χρόνος, ανδρεία. Δύναμη, δύναμη. Είστε ένα άτομο το οποίο έχει μέσα αποκτήσει δύναμη, αλλά μέσα από άσχημες εμπειρίες. Έχετε αποκτήσει σοφία και δύναμη μέσα από ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν προδώσει. Χαρά, χρόνος, θεραπεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο χαρούμενος άνθρωπος είναι ένας θεραπευμένος άνθρωπος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος τελικά είναι εκείνος ο οποίος ξεπερνάει και τις δυσκολίες. Εδώ έχουμε το 3 και το 10. 3 και 10 λοιπόν, για να δούμε εδώ ένα τέτοιο, 3, 10 δεν έχουμε, άρα πάμε 3 και 1. Προσέξτε τι λέει το μυστικό μήνυμα εδώ. Το 1 λέει στηρίξου στα πόδια σου και στις δικές σου δυνάμεις. Και το 3 λέει κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, γνωρίζεις τώρα. Δηλαδή γνωρίζεις, και βγήκε και στο τώρα, γνωρίζεις σου λέει εδώ πέρα, ξέρεις τι να κάνεις, ξέρεις πώς θα πορευτείς και πού θα πας. Εντάξει. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μάχες για την ευτυχία, μάχη για να μάθεις πράγματα και αλήθειες, να έρθουν στην αλήθεια στην επιφάνεια, μάχες για να κατακτήσεις τους στόχους και τη φιλοδοξία σου, μάχη για επικοινωνία, μάχη με τον χρόνο, μάχη για να προστατέψεις την καρδιά σου, μάχη για να βρεις δύναμη, μάχη για να μπορέσεις να βρεις ικανότητες στις ποιότητές σου, να πεις ποιες είναι οι ποιότητές μου και οι άλλοι άνθρωποι να σε αμφισβητούν, γιατί ο Παρθένος κάνει και άσχημη κριτική, και μάχη φυσικά για θεραπεία και βοήθεια. Αυτές είναι οι μάχες σου και αυτές είναι που έδωσες και που δίνεις και που θα συνεχίσεις, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, να δίνεις. Ωραία. Και πάμε τώρα και στην τελευταία μας, τέταρτη επιλογή. Να τα δούμε εδώ. Η οποία έρχεται εδώ, να βγάλουμε αυτόν τον κρίσταλο, μισό λεπτάκι να βάλουμε αυτόν και πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή λοιπόν είναι ο Ιεροφάντης. Μία κάρτα με ζώδιο Ταύρος από πίσω, οι αλήθειες, η πίστη, το θαύμα, αλλά έχει να κάνει και με την προσαρμοστικότητα, έχει να κάνει και με τις αρχές και τους κανόνες και με τον έρωτα και το γάμο. Η δεύτερη κάρτα είναι το 2 μπαστούνι, έμπνευση, αισιοδοξία, καινούρια πράγματα, καλές συνεργασίες και μία βασίλισσα λοιπόν μπαστούνι και εδώ, πολύ δύναμη, πολύ ευαισθησία, πολύ διέστηση, πολύ φωτιά, γυναίκα που παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Ένας άντρας έχει βγει εδώ πέρα, καρκίνος κυρίως, φλερτ, αγάπη, άσος κούπα, μπορεί να σημαίνει και το αδιέξοδο,
Οπα, εδώ έχει βγει ένα φίδι, προσέξτε το πάρα πολύ, ή αφορά εσάς, ή τι έλκεται, ή τι εδώ πέρα ένα σκύλος, ή τι έλκεται, ή τι χρειάζεται να προσέξετε. Και εδώ βγαίνει ένα σκύλος, αυτό είναι πολύ καλό, πολύ αγαπητό πρόσωπο, γενικότερα για το μέλλον. Το ξώτης έχει βγει εδώ, στο παρελθόν. Στο παρόν έχει βγει το γκεμπό, ένα πολύ καλό, να το πούμε έτσι, μια πολύ καλή κάρτα. Και εδώ επίσης έχει βγει, θα σας την εξηγήσω μετά, ο καρμικός αριθμός μαθήματα ζωής. 19-11, πολεμάμε. Λοιπόν, πού καταλήγει σε ένα, να το φέρω πολύ κοντά εδώ, είναι συνδεμένο με την κατάχρηση της δύναμης στο καρμικό χρέος εδώ, σημαίνει προσοχή σε εγωκεντρικούς τρόπους συμπεριφορών. Πάμε τώρα εδώ. Εδώ, φίλες και φίλοι, το παρελθόν έχει να κάνει με την πίστη, έχει να κάνει με το θεϊκό σχέδιο, έχει να κάνει με το αν πιστεύετε ή όχι και την αναζήτηση της αλήθειας και το τι έχει συμβεί στη ζωή σας. Ήταν μία μάχη και βέβαια εδώ, μπορεί να σημαίνει και χωρισμός, να το φέρω εδώ, μπορεί να σημαίνει διαζύγιο, χωρισμός ή άσχημες σχέσεις ή σχέσεις τις οποίες όμως δεν σημαίνει ότι κατέληξαν και άσχημα, αλλά υπήρχε όμως μια ιδιαίτερη κατάσταση περίεργες σχέσεις. Εδώ κυρίως έχει να κάνει με άντρες, άρα περισσότερο αφορά, αν είστε γυναίκες αφορά με άντρες οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν στις δικές σας προσδοκίες, ή αν είστε άντρας σημαίνει ότι φοβάστε αρκετά, και εδώ βγαίνει ένα τοξότης, το οποίο όμως τι σημαίνει. Ποιες ήταν οι μάχες σας εδώ? Οι μάχες σας εδώ ήταν ή με τοξότες, ή με οροσκόπους και ζώδια τοξότες και με σουράνουμε με κάποιους, αλλά η ζωή. Πρέπει να μάθετε τα κόλπα της ζωής. Και το πεπρωμένο είναι ο νόμος. Και βγαίνει νόμος εδώ και βγαίνει νόμος εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Να καταλάβετε πώς λειτουργούν, πώς να δώσετε μάχες και να θέλετε να κερδίσετε, αν δεν κατανοείτε πώς λειτουργούν ενεργειακά κάποια πράγματα, πώς λειτουργούν, αν θέλετε, σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Γίνονται κάποια πράγματα και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, και κάπου αυτό σας δυσκολεύει. Ήταν οι μάχες όμως που δώσατε. Στο εδώ και στο τώρα κάνετε πολλά σχέδια για το μέλλον με αισιοδοξία. Είναι πραγματικά και αυτό μια άλλη διάσταση. Εδώ θα μου πείτε, είναι η αλήτησα ψυχή, η οποία λέει εγώ. Γιατί αυτό το πουλάκι εδώ είναι και αυτό ένα σύμβολο ψυχής. Εδώ λέει εγώ αγαπημένη μου θα πετάξω ελεύθερο και θα πάω χωρίς δεσμεύσεις να πετύχω αυτά τα οποία θέλω. Προσέξτε στη ζωή. Εδώ είναι μια διπλή εξήγηση της κάρτας. Είστε εσείς παρθένος, οροσκόπος, μια γυναίκα δυνατή, μια γυναίκα η οποία αντιλαμβάνεται, μια γυναίκα η οποία έχει πολύ δύναμη, γιατί είναι μια ντάμα σπαθάτη κιόλας εδώ, έτσι. Και η ντάμα σπαθάτη είναι με ειλικρίνεια, με αποφασιστικότητα, με δύναμη, με καλό λόγο, ζώδια βεβαίως και του αέρα εδώ πέρα, έτσι. Ή όμως, σημαίνει το αρνητικό, στην άλλη περίπτωση, πέφτετε σε παγίδες. Οι γυναίκες αντίστοιχων ζωδίων, παρθένος ή του αέρα, είπαμε ζώδιο, οροσκόπο και μεσουράνημα παίζει ρόλο εδώ, γιατί είναι το πεπρωμένο, το μεσουράνημα έχει να κάνει και με το πεπρωμένο μας, και έρχεται εδώ και σας αλλάζει τα φώτα. Φήμες, δημιουργεί φήμες για σας. Ψέματα, κουτσομπολιά, κακία, σας δηλητηριάζει, πετάει δηλητήριο δεξιά και αριστερά. Το προσέχετε. Όμως έρχεται εδώ και σου λέει το γκεμπό, που είναι και το 2 εδώ και 2 εδώ. Το γκεμπό, αυτό είναι το σύμβολο, σαν χ, είναι οι εραστές στο σταταρό και σου λέει συνεργασίες, προσοχή στις δεσμεύσεις, στις σχέσεις σας, νέα ξεκινήματα και να καταλάβετε τον ανώτερο αυτό. Αλλά προσέξτε, ο Θεός εδώ λέει γίνεται συνεργάτης μας και μας προσφέρει τη βοήθειά του και δεν έχει αρνητική όψη. Προσέξτε το εδώ πόσο όμορφο είναι αυτό. Είναι μία από τις ρουνικές πολύ δυνατές κάρτες η οποία μιλάει για αισιοδοξία. Πετάει δηλητήριο άλλος. Εσείς θα δώσετε τη μάχη και δεν θα πέσετε στην παγίδα αυτή. Για το μέλλον λοιπόν εδώ έχουμε πολύ δυνατές κάρτες. Έχουμε μία βασίλισσα μπαστούνι με πολύ διέστηση, αποφασιστικότητα και ωριμότητα. Γίνεστε ένας καλός άνθρωπος, φίλος, πολύ καλός φίλος και φίλοι, έρχονται και δώρα ή έχει συναντάτε και ανθρώπους οι οποίοι θα τους υπερασπιστείτε ή θα σας υπερασπίσουν και φυσικά ο αριθμός 19-11 είναι να ξέρετε ότι όλα είναι καρμικά μαθήματα.
Περνάτε οι δυσκολίες, τα εμπόδια. Οι μάχες που δίνετε είναι καρμικές εδώ. Τελείωσε. Είναι να μάθει κανείς, προσέξτε, να μάθει κανείς να στέκεται, να στέκεται μόνος του στα πόδια του και να χρησιμοποιεί τη δύναμή του σωστά. Αυτό είναι μεγάλη μάχη. Να στέκεστε με δύναμη μπροστά σε αυτή. Να στέκεστε με δύναμη μπροστά σε αυτή. Γιατί μπορεί να είναι και τρίτα πρόσωπα. Να στέκεστε με δύναμη μπροστά σε αυτόν. Να στέκεστε με δύναμη μπροστά σε αυτόν εδώ πέρα. Για πάμε να δούμε λίγο εδώ. Οι σκέψεις σας περνάνε μέσα από την πίστη στο θεϊκό σχέδιο ή δεν το πιστεύετε το θεϊκό σχέδιο. Δηλαδή, ναι, υπάρχει Θεός, ναι, είναι μοίρα ή δεν υπάρχει μοίρα, πεπρωμένο κάρμα. Σχέδια και δύναμη όμως, σοφία και επίγνωση. Εδώ επίσης υπάρχει ένας άντρας από το παρελθόν που μπορεί να σας έχει στιγματίσει. Είστε εσείς άντρας κιόλας και βλέπετε γενικότερα προς το μέλλον. Όμως εδώ υπάρχει μια παράξενη σχέση μεταξύ. Εδώ υπάρχει ένας καρκίνος, εδώ είναι ένας παρθένος, εδώ υπάρχει νερό, ζώδια νερού, εδώ υπάρχουν ζώδια του αέρα και εδώ πάλι ζώδια νερού. Εδώ είναι μια μεταμόρφωση. Εδώ είναι μια μάχη όπου πρέπει να ξεπεράσετε και να καταλήξετε στην πίστη, στην αφοσίωση, στην αγάπη, στο 10 κούπα, στην ολοκλήρωση και στην οικογένεια. Ο τοξότης εδώ πέρα βοηθάει, εδώ είναι κάτι που προσπαθείτε να ελέγξετε, είναι τα μαθήματα του τοξότη. Και έχει να κάνει με τις ικανότητες, με την αισιοδοξία, την περιπέτεια. Μου έχετε περάσει και περιπέτειες. Εδώ είπαμε έχει να κάνει βοηθός ο Θεός. Αυτό είναι πολύ σημαντική κάρτα. Πρέπει να πολεμήσετε όμως για να το κατακτήσετε. Είναι μια μάχη. Ναι. Πολλές φορές οι μάχες δεν είναι έξω στην καθημερινή ζωή. Η μάχη είναι για μια επιβίωση. Η μάχη για να πληρώσουμε τον νίκη. Η μάχη για μια καλή δουλειά. Η μάχη για έναν έρωτα. Η μάχη για να κρατήσουμε έναν άνθρωπο. Η μάχη για να. Για να κάνουμε μια σχέση. Όλα αυτά περνάνε μέσα από αυτές τις δυσκολίες, αλλά έχετε σύμμαχο και το Θεό και πρέπει να στηριχτείτε στα πόδια σας. Σημαντικό. Η κεντρική κάρτα είπαμε είναι αυτή. Εδώ τώρα αυτό το οποίο χρειάζεται να δούμε λιγάκι είναι να δούμε λίγο okay, το διαγώνιο, είναι η βασίλισσα, είναι το φίδι, είναι ο τοξότης. Μια βασίλισσα η οποία είναι της φωτιάς, όλα τα ζώδια της φωτιάς. Εδώ είπαμε τα ζώδια παρθένος και τα ζώδια βεβαίως του αέρα και ένας τοξότης. Διέστηση, έχω δύναμη και έχω και ικανότητες. Εδώ σημαίνει έχω πίστη, πιστεύω, έχω σταθερότητα, έχω κανόνες και αρχές, προσέχω, δεν μιλάω. Επίσης το φίδι σημαίνει δεν μιλάω, δηλαδή κρατάω μυστικά, δεν τα επικοινωνώ, τα κρατάω για τον εαυτό μου και στηρίζομαι στα πόδια μου. Πολύ όμορφα όλα αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα τον αριθμό 5 και τον αριθμό 7. Ο αριθμός 5 και ο αριθμός 7 έχει να κάνει το 5 εδώ είναι, προσέξτε, αναζητάς τη σοφία και τη γνώση, ένα μέρος της είναι η ίδια η ζωή σου, εντάξει, που σε διδάσκει. Και είπαμε το 5 και είπαμε και τον αριθμό 7. Ο αριθμός 7 είναι εξέλιξη μέσα από θεραπεία εαυτού. Εντάξει, θετική ενέργεια, αντίληψη των 7 πνευματικών νόμων. Πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν αυτή γίνεται κακιά, γίνεται φίδι, γιατί δεν ξέρει τους 7 πνευματικούς νόμους. Και δεν ξέρει ότι αυτοί οι 7 πνευματικοί νόμοι μετά ενεργοποιούνται όταν κάνει κάποιος κάτι κακό και σαν απομηχανίστεως που λένε έρχεται να σώσει τον άνθρωπο. Οπότε, οι μάχες που έχετε δώσει και θα δώσετε και δίνετε είναι μάχη πίστης απέναντι στους ανθρώπους. Μπορεί να χάσετε την πίστη σας απέναντι στους ανθρώπους. Μπορεί να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος σας πρόδωσε εδώ. Δεν ήταν πιστός, φίλος ή σύζυγος ή εραστής, ερωμένος κτλ. Η μάχη είναι ότι δεν σας πιστεύουν την αισιοδοξία σας ή τα σχέδιά σας για το μέλλον. Η μάχη εδώ είναι ότι προσπαθείτε να βρείτε αισιοδοξία, αλλά δυσκολεύεστε και τη σοφία. Η μάχη μπορεί να είναι πάνω με τους άντρες και στο φόβο του αδιεξόδου με τους άντρες. Φήμη, σκουτσομπολιά. Η μάχη για να κρατήσετε φιλίες ή και μια σχέση δυνατή. Η μάχη για τη ζωή. Η μάχη για να καταλάβετε τους νόμους. Η μάχη για να καταλάβετε συνεργασίες στα ταλέντα σας. Και η μάχη να στηριχτείτε στα πόδια σας. Αυτές είναι οι μάχες σας. Αυτές είναι λοιπόν οι δυσκολίες που έχετε να περάσετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν η αλήτησα ψυχή, οι μάχες, οι κύκλοι, όλα αυτοί, οι μάχες που δώσατε, οι μάχες που θα δώσετε, ήταν νομίζω
ένα πολύ ωραίο ρίξιμο. Αν είσαι καινούριος και βλέπεις τώρα το κανάλι μου, έλα στην παρέα μας, κάνε την εγγραφή σου, πάτα και το like σου, πάτα και το καμπανάκι στο όλες. Να ευχαριστήσω εσάς και τους παλιούς συνδρομητές που με στηρίζετε και με βοηθάτε. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με κάτι καινούριο και με κάτι πρωτότυπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά.